ΑΕΚ εναντίον Ιωνικού λοιπόν στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας στη ρεβάνς του 2-0 του γηπέδου της Νικαίας, σκορ με το οποίο η ΑΕΚ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ένα σκορ το οποίο καθιστά σχεδόν τυπική διαδικασία το σημερινό παιχνίδι. Έγινε η κόντρα, τελικά γίνεται το σουτ και η απόκρουση από τον Μίνου. Ξεμαρκάριστος ο Καραγιάννης στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής έξω από περιοχή του Ιωνικού, πιάνει ένα σουτ, αποκρούει ο Μπέλιας. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής στη σέντρα. Είναι ο Σαββίδης από την άλλη πλευρά που θα πιάσει την κεφαλιά και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στο βάθος της εστίας του Μπέλια. Ο Ξανθόπουλος και τελικά ένα καταπληκτικό γκολ από τον Κλόπα στην εξέλιξη της φάσης. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Φρανκ Κλόπα. Ενώ πάνω στην γραμμή της εστίας στην προηγούμενη φάση είχε διώξει ο Ξανθόπουλος. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κλόπας βρέθηκε μέσα στην περιοχή λίγο δεξιά, γράφοντας στο 28 λεπτό του παιχνιδιού το ΑΕΚ Ιωνικός 1-0. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ, Αλεξανδρής κατευθείαν πάνω από τον Μπέλια και γκολ, αφού η μπάλα χτύπησε στο τείχος. Μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Αλεξανδρή, η μπάλα χτύπησε στο τείχος των αμυνωμένων του Ιωνικού. ΑΕΚ Ιωνικός λοιπόν 2-0. Σταματής. Σαββίδης. Ωραία παλιά του Κλόπα, τέταρτε τον Μπατίστα, αλλά τελευταία στιγμή πιάνει την μπάλα ο Μπέλιας. Προσπάθεια του Κλόπα, δεύτερη επέμβαση από τον Μπέλια. Φάουλ λοιπόν για τον Ιωνικό, παίρνει φορό ο Νταρακλίτσας, Πίτσο τελικά ο εκτελεστής και ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα θαυμάσιο γκολ από τον Πίτσο. Στο 67ο λεπτό του παιχνιδιού, πέρασε ο Νταρακλίτσας πάνω από την μπάλα, Πίτσο φαλτσαριστά και η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Αντώνη Μίνου. Πατήκας, Παπαϊωάννου, Σαββίδης, Σαββίδης και Μπατίστα. Να, ο Σαββίδης σε καλή θέση θα κάνει το σουτ, την μπάλα είναι στο δοκάρι και out. Καραγκιοζόπουλος, Καραγκιοζόπουλος προσπαθεί να περάσει και κερδίζει φάουλ, μάλλον είναι η λήξη του αγώνα. Είναι το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή Θόδωρο.